κάνοντας χρήση χημικών, αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση εφορμούν εναντίον των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ. Μια από τις πιο βίαιες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων είδε τις δυνάμεις ασφαλείας να συγκρούονται με τις μαυροντημένες ομάδες ήδη από νωρίς το απόγευμα, όταν ξεκίνησε η ρήψη Μολότοφ ακριβώς μπροστά από παραρτήματα πολυεθνικών τραπεζών. Στο γεμάτο με καταστήματα κέντρο του Χονγκ Κονγκ, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Έπειτα από 22 διαδοχικά Σαββατοκύριακα, η οργή των διαδηλωτών, αντί να αποκλιμακώνεται, δείχνει να εντείνεται ακόμη περισσότερο, βάζοντας το στόχαστρο το Πεκίνο και την κυβερνήτη Κάρι Λαμ. Για να το πω απλά, κανείς δεν θέλει να βλέπει βία. Όμως ποιος μας αναγκάζει να βγούμε στον δρόμο? Η λεγόμενη κυβερνήτης μας. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Γιατί ελπίζω ο λαός του Χονγκ Κονγκ να μην ξεχάσει τον σκοπό του. Τον Ιούνιο ήταν ειρηνικά όλα, ήμασταν ιδεαλιστές. Διαδηλώναμε για τα αιτήματά μας. 5 αιτήματα, ούτε ένα λιγότερο. Η αναθεώρηση του νόμου περί εκδόσεων που προέβλεπε έκδοση υπόπτων και στην Κίνα έβγαλε τους πολίτες από τον Μάρτιο στον δρόμο με καταγγελίες περί κινέζικης παρέμβασης στα εσωτερικά του Χονγκ Κονγκ. Το Πεκίνο πάντως απορρίπτει τις αιτιάσεις.